Χαίρετε παιδιά και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του 2x2x3 της Chi. Γενικά τα κυβοειδή και τα περισσότερα puzzle δεν γυρίζουν πολύ καλά. Και είναι πολύ όμορφο που πλέον οι κατασκευαστές αρχίζουν να δημιουργούν και puzzle τα οποία ένας γρήγορος λίτης μπορεί να πάρει στα χέρια του και να μην νιώσει παντελώς καμία δυσφορία για το γύρισμά τους. Ο κύβος αυτός ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Είναι γρήγορος, σταθερός με εξαιρετική αυτόματη ευθυγράμμιση, αν και δυστυχώς έχει μετριοπαθέστατη έως ανύπαρκτη αντίστροφη αυτόματη ευθυγράμμιση. Επίσης, όλο το πακέτο έρχεται αρκετά οικονομικά, χάρη στην τρομερή ιδέα του να μην προσπαθεί κανείς να ανακαλύψει ξανά τον τροχό. Ο κύβος αυτός είναι ουσιαστικά ένας 3x3, από τον οποίο έχουν κρυφτεί τα κέντρα και τα 2 τρίτα των ακμών και οι γωνίες έχουν πάρει λίγο από αυτό που παίρνουν εκείνες οι ντομάτες που σε μέγεθος θυμίζουν καρπούζια, απλά είναι λίγο πιο μεγάλες. Τέλος πάντων. Επομένως, η Chi, ξέροντας πώς να φτιάξει έναν καλό και έναν οικονομικό 3x3, δεν πρέπει να έδρασε πολύ για να τον φτιάξει. Επίσης, ένα ακόμα σημείο στο οποίο τα οικονομικά puzzle συνήθως χάνουν την μπάλα είναι η ποιότητα του πλαστικού και των αυτοκολλήτων. Όμως εδώ το πλαστικό δείχνει πολύ καλό, ο μηχανισμός ήρθε ήδη με λίπανση από το εργοστάσιο και τα αυτοκόλλητα είναι καλά τοποθετημένα και από καλό υλικό. Στα αρνητικά του κύβου, βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω πως υπήρχε λιπαντικό και έξω από τον κύβο, πράγμα και δυσάριστο και καρκινογόνο. Όπως επίσης και το ότι τα ελαττήρια του μου έχουν πάρει τα αυτιά. Δεν κάνω πλάκα, μου έχουν πάρει τα αυτιά. Αλλά και τα δύο αυτά προβλήματα είναι επιλύσιμα από τον καταναλωτή. Κλείνοντας, θέλω να πω πως αυτό το puzzle είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν πιστεύω πως είναι για τον καθένα. Και ο λόγος είναι ότι η λύση του είναι αρκετά απλή ώστε να μην αποτελεί σοβαρή πρόκληση. Ενώ υπάρχουν πολλά puzzle τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν πολύ περισσότερο διάστημα διασκέδασης, εκτός αν σας γοητεύει η ιδέα της μάχης με το χρόνο για τη λύση του, πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω, μιας και δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, η δικιά σας άποψη μπορεί να διαφέρει. Επομένως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αν δεν έχετε ήδη μια αξιόλογη συλλογή από puzzle τέτοιου τύπου, θα σας πρότεινα να πάρετε κάτι πιο σύνθετο. Αλλιώς, είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι για τη συλλογή σας. Νομίζω αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να ήταν αρκετά πληροφοριακό. Οπότε, θέλω να ευχαριστήσω το LightTech για τη διάθεση του κύβου και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι σας καλά. Όταν κλείνει μια πόρτα, μια άλλη συχνά ανοίγει. Και όταν τελειώνει η εξεταστική, τότε το μάθημα αρχίζει.